σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην πολιτική της, στο αντιδραστικό κράτος, στο σάπιο σύστημα που υπηρετείται μαζί με άλλα κόμματα, κάνουμε κάθε μέρα. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις σχολές, στα σχολεία, στα νομοσχέδια που φέρνετε εδώ στη Βουλή. Δεν περιμέναμε τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλωστε ήταν και το χθεσινό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα που κάλεσαν εκατοντάδες εργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς, διεκδικώντας υποδομές και μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές. Εκεί στο Σύνταγμα οι εργαζόμενοι της Αττικής συναντήθηκαν με τους μαζικούς φορείς της Πάτρας που έφτασαν στην Αθήνα μαζί με τη Δημοτική Αρχή και το Εργατικό Κέντρο που παλεύουν για τα δικαιώματα του λαού της πόλης τους με 100% δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις. Μομφή επίσης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κινητοποίηση των εργαζομένων στα νοσοκομεία την ερχόμενη Τρίτη, που μπορεί να έχουν εξαντληθεί, να έχουν γονατίσει από την κούραση οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, το άλλο προσωπικό, όμως συνεχίζουν να κάνουν το καθήκον τους όρθιοι και επιμένουν ταυτόχρονα να απαιτούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Απαιτούν δηλαδή τα αυτονόητα για να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη της πανδημίας, να μπορούν να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι οι αγώνες των φοιτητών, των μαθητών, που θέλουν ανοιχτά σχολεία, ανοιχτές τις σχολές τους, με αραίωση των τμήματων, με προσλήψεις καθηγητών που λείπουν, με προσωπικό καθαριότητας που δεν υπάρχει. Αυτά είναι ορισμένα μόνο παραδείγματα των τελευταίων ημερών, τα οποία εμείς, το ΚΚΕ, όπως και άλλοι αγωνιστές, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πολλαπλασιαστούν, για να παίρνει και η μομφή συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική ένα μόνιμο, ένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Θα καταλάβετε τι εννοώ όσοι ακόμα αναρωτιέστε. Τρεις μέρες τώρα ακούμε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την ανικανότητα, τα λάθη, την αναλγησία της κυβέρνησης, για την αποτυχία του επιτελικού κράτους. Μάλιστα, να συμφωνήσουμε σε όλα. Μόνο που δεν λέτε ότι όλα αυτά που περιγράφετε είναι γνωρίσματα κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης που έχει περάσει από αυτό εδώ τον τόπο μηδενός εξαιρουμένου, ασφαλώς και της προηγούμενης δικής σας. Όλα όσα εντοπίζετε ακουμπούν στον ίδιο χαρακτήρα στη λειτουργία του σημερινού αστικού κράτους, το οποίο έχει ως προτεραιότητα μόνο τη θυσία των λαϊκών αναγκών της πλειοψηφίας για να ικανοποιήσει το αδιφάγο καπιταλιστικό κέρδος μιας πολύ μικρής μειοψηφίας. Αυτό είναι το αστικό κράτος. Αυτό ήταν και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ και επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ, που τώρα λέγεται ΚΙΝΑΛ. Ένας στιγνός μηχανισμός εξουσίας των λίγων για τα δικά τους άπλιστα συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα επιμένουμε να αναδεικνύουμε τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους. Τέτοιος είναι και ας ξυνίζουν ορισμένοι τα μούτρα τους εδώ μέσα. Γιατί εμείς δεν θα ξεπλύνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις εγκληματικές ευθύνες της, όπως κάνουν άλλοι εδώ μέσα, πετώντας την μπάλα σε επιμέρους αστοχίες, σε επιμέρους επιλογές μόνο, αθωώνοντας συνολικά αυτό το κράτος που υπηρετήσατε και υπηρετείτε όλοι σας. Αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση τελικά άφησε χιλιάδες ανθρώπους στο έλεος μιας αναμενόμενης χιονόπτωσης. Εργαζόμενους απροστάτευτους, εγκλωβισμένους για ώρες στην Αττική Οδό, σε άλλες λεωφόρους, νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση και με προβλήματα που ακόμα και σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί. Πέρασε ήδη μια εβδομάδα έλεος. Αποδεικνύεται κάθε φορά ότι αυτό το κράτος, όταν πρόκειται
να προστατέψει τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων είναι επιτελικό, είναι ταχύτατο, ικανό, αλλά όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες, τότε γίνεται δυσκίνητο, ανίκανο, χωρίς σχέδιο, χωρίς συντονισμό, χωρίς μέσα, υποδομές, προσωπικό. Γι' αυτό και εσείς της Νέας Δημοκρατίας έχετε κάνει δόγμα σας την ατομική ευθύνη, που ανάλογα με την περίσταση, τη μια λέτε στον κόσμο φύγετε για να σωθείτε, όπως το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, και την άλλη τους λέτε μείνετε στα σπίτια σας για να σωθείτε από το χιονιά, από την κακοκαιρία, όπως τώρα. Και μη μας πείτε ξανά για τις ευθύνες τις μεγάλες της Αττικής Οδού. Τώρα θυμηθήκατε το όχι ευκαταφρόνητο αχόρταγο κέρδος αυτής της εταιρείας, κύριε Μητσοτάκη. Τώρα ανακαλύψατε τις συμβάσεις παραχώρησης. Τόσα χρόνια δεν ξέρατε τι μυθόδη κέρδη έχει βγάλει η εταιρεία από τα χρυσοπληρωμένα διόδια. Αυτά που πληρώνουν κάθε μέρα χιλιάδες εργαζόμενοι για να πάνε και να γυρίσουν στις δουλειές τους. Ξέρετε και παραξέρετε, όπως και εμείς ξέρουμε, όσα γράφονται για τη σύγκρουση των επιχειρηματικών ομίλων για τη νέα σύμβαση της Αττικής Οδού και για τις επεκτάσεις της. Για την πρίκα που ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνησή σας για μια ακόμη φορά και από το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης. Και μη μας πείτε ξανά για τις αποζημιώσεις των 2.000 ευρώ, ότι αυτό έγινε μετά από δική σας παρέμβαση. Σας απαντάμε αυτό που ήδη γνωρίζετε. Καμιά αποζημίωση δεν μπορεί να εξαγοράσει τη σιωπή, να κατευνάσει την οργή, να κρύψει ότι αυτές οι τραγικές καταστάσεις θα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά όσο δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα η πολιτική προστασία με κριτήριο όμως τις ανάγκες του λαού. Ανακαλύψατε και σωστά αστοχίες, ανεπάρκειες και έλλειψη συντονισμού. Όμως πώς γίνεται όλα αυτά να εμφανίζονται μόνο όταν πρόκειται να προστατευθεί η ζωή του λαού και όταν πρόκειται να προστατεύσετε τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, τότε όλα να δουλεύουν ρολόι. Αστοχίες, για παράδειγμα, δεν είδαμε όταν οι κρατικές υπηρεσίες, τα Υπουργεία σας, σε άψογη συνεργασία και συντονισμό, μέσα σε λίγους μήνες ολοκλήρωσαν και κατέθεσαν στην Κομισιόν το σχέδιο διαχείρισης των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ για το κεφάλαιο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ούτε ανεπάρκειες εντοπίσαμε στα κυβερνητικά επιτελεία όταν ήταν να ετοιμάσουν και να φέρουν για ψήφιση στη Βουλή με fast-track διαδικασίες νόμους για έξτρα προνόμια, φοροαπαλλαγές, κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί άφησε απροστάτευτο το λαό από τις φυσικές καταστροφές, από την κακοκαιρία. Μομφή όμως στην κυβέρνηση και γιατί 2 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση με πάνω από 100 θανάτους τη μέρα. Ενώ υπάρχει πλέον και η εμπειρία και η επιστημονική γνώση να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτή η περιπέτεια και χωρίς άλλες απώλειες, εσείς το χαβά σας. Καμιά ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, κανένα μέτρο στους βασικούς χώρους υπερμετάδοσης. Μομφή στην κυβέρνηση γιατί η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των λαϊκών οικογενειών, στερεί από τις λαϊκές οικογένειες, από τα βασικά, από τα στοιχειώδη. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα, το 2022, να στερείται η εργατική λαϊκή οικογένεια τη θέρμανση, γιατί το κόστο της έχει εκτοξευθεί. Πόσο διαφορετική όμως θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχε προχωρήσει η απελευθέρωση της ενέργειας, η απολιγνητοποίηση και βεβαίως τα διάφορα πράσινα άλογα
της δικής σας ανάπτυξης. Πόσο αλήθεια θα μπορούσαν να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά εάν έστω είχαν καταργηθεί οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ναι, 3 χρόνια τώρα έχει δώσει κάθε δυνατότητα στη μεγαλοεργοδοσία να ξεσαλώνει σε βάρος των εργαζομένων με τα δεκάωρα τις απλήρωτες υπερορίες και δεν συμμαζεύεται. Μομφή γιατί την ίδια ώρα έχει ενισχύσει και συνεχίζει να ενισχύει το νομικό οπλοστάσιο ενάντια σε αγωνιστικές διεκδικήσεις της κινητοποίησης των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, όπως κάθε αστική κυβέρνηση, απόδειξη πως η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με τον αυταρχισμό, με την καταστολή. Αυτούς τους νόμους, όπως τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, τον νόμο Χατζηδάκη, που επιχειρεί να βάλει στο γύψο τη συνδικαλιστική δράση, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, δίνουν τη μάχη για να τους αδρανοποιήσουν τώρα, για να τους ακυρώσουν τώρα και στην πράξη. Γιατί ξέρουν πως κάθε μέρα που περνάει, στοιχίζει. Κάθε μέρα χωρίς αντίσταση είναι μέρα κατοχύρωσης, νομιμοποίησης αυτού του αντεργατικού εκτρώματος, της επίθεσης ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας. Σκέφτεστε πόσοι μπορεί να είχαν σκοτωθεί ακόμα στο λιμάνι της Κόσκο αν οι εργαζόμενοι αμέσως μετά το χαμό του συναδέλφου τους δεν προχωρούσαν σε απεργία κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κουρελιάζοντας τον νόμο σας για να επιβάλλουν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας στο συγκεκριμένο σημείο τουλάχιστον. Σκέφτεστε πόσες άλλες επιχειρήσεις μετά την e-food, εφαρμόζοντας τον νόμο σας, μέσα σε μια νύχτα θα άλλαζαν συμβάσεις, θα βάφτιζαν τους εργαζόμενους δήθεν συνεργάτες και θα τσάκιζαν δηλαδή έτσι κάθε δικαίωμά τους. Ό,τι κέρδισαν, το κέρδισαν με τον αγώνα τους. Κανένα σας, καμιά κυβέρνηση δεν τους το χάρισε. Το αντίθετο, όλοι σας, όλο και κάτι από τα δικαιώματά τους, τους παίρνατε πίσω. Αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά και άλλες δραστηριότητες σε χώρους δουλειάς, είναι η μεγαλύτερη μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε κάθε κυβέρνηση που νομοθετεί ή νομοθετούσε σε βάρος της. Σε βάρος τους. Όπως έκανε βεβαίως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πριν του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που έχουν γεμίσει παράσημα από τον ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις. Και για να είμαστε εξηγημένοι, η μομφή του ΚΚΕ δεν αφήνει απ' έξω καμιά πτυχή, μικρή ή μεγαλύτερη πτυχή της αντιλαϊκής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αφορά όλα τα πεπραγμένα της, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε την πρόταση μομφής με περιορισμένο περιεχόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλα αστικά κόμματα ξέρουν πως ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν ούτε εκατοστό να βγουν έξω από αυτό το κάδρο της αντιλαϊκής πολιτικής. Το αντίθετο, μοιράζεστε με τη Νέα Δημοκρατία μια θέση στο κέντρο αυτού του κάδρου. Θέλετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσουμε για τα 5 χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης? Πώς τρώσατε το έδαφος στη Νέα Δημοκρατία για να έρθει και να συνεχίσει από εκεί που εσείς σταματήσατε? Θέλετε να μιλήσουμε για το ότι 2,5 χρόνια τώρα ως αντιπολίτευση σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της δίνεται χέρι βοήθειας για να περάσει τα όποια εμπόδια που μπορεί να δημιουργήσει η λαϊκή αγανάκτηση? Ή μήπως δεν είναι χέρι βοήθειας στη Νέα Δημοκρατία η ψήφος που της δίνατε σε όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια? Πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνησης έχετε ψηφίσει. Χέρι βοηθείας προς τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν το «σας στηρίζουμε τώρα να θα λογαριαστούμε μετά» στην αρχή της πανδημίας, όταν η κυβέρνηση ήθελε να επιβάλλει σιωπητήριο στο λαό, τότε που το κρίσιμο ήταν να μπει στο επίκεντρο ο αγώνας για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας? Δείτε τώρα που φτάσαμε. Χέρι βοηθείας δεν ήταν η συνένεση που της προσφέρατε
όταν ακόμα οι φωτιές έκαιγαν στη Μισή Εύβοια, για να αλλάξει η συζήτηση, να φύγει από τις ευθύνες όλων σας και να περάσει στην επόμενη μέρα, όπως λέγατε πρώτοι εσείς. Ενώ το κρίσιμο ήταν να μπουν στο επίκεντρο τα έργα, οι υποδομές, το σχέδιο και το προσωπικό συγκεκριμένα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Όταν ο ένας βοηθάει τον άλλον, πώς λέγονται αυτοί οι δύο? Στη δική μας πάντως γλώσσα και στη γλώσσα φανταζόμαστε και του ελληνικού λαού, λέγονται σύμμαχοι. Σύμμαχοι είστε. Και το χέρι βοηθείας που προσφέρατε στη Νέα Δημοκρατία είναι στήριξη της κοινής στρατηγικής σας, που πάση θυσία πρέπει να υλοποιηθεί. Το χρησιμοποιείτε όμως με τα αντιπολιτευτικά, δήθεν, σοου, εσείς που κάνετε εδώ μέσα, όπως το χθεσινό βραδινό, και σαν εμπόδιο παραπέρα στην λαϊκή αμφισβήτηση, για να μην γίνει τελικά αναζήτηση μιας άλλης εναλλακτικής που θα ξεπερνάει εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί αυτή η εναλλακτική υπάρχει, αλλά βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Βρίσκεται στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ με καθαρότητα, εντιμότητα και σαφήνεια. Κυρίες και κύριοι, εμείς κάνουμε μομφή και εσάς και σε εσάς το ΣΥΡΙΖΑ για τη συνολική στάση σας. Γιατί πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε ένα ζήτημα, ένα κρίσιμο μέτωπο, όχι από τα επιμέρους για τα οποία τσακώνεστε, αλλά από τα μεγάλα και σημαντικά, από αυτά που καθορίζουν τη ζωή, την καθημερινότητα, το μέλλον του λαού μας, που να μην υπάρχει πότε μεγάλη ταύτιση, πότε επιμέρους σύγκληση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΚΙΝΑΛ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκουμε ούτε ένα. Γιατί να πρωτομιλήσουμε? Να μιλήσουμε για το κρίσιμο μέτωπο της υγείας, που όλες οι κυβερνήσεις είχαν κάνει σημαία τους την αρμονική συνύπαρξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Και ήρθε η πανδημία και τα σκόρπισε αυτά στους τέσσερις ανέμους, αποδεικνύοντας ότι όσο υπάρχει επιχειρηματική ιδιωτική δράση στην υγεία, τόσο ο δημόσιος τομέας θα υπονομεύεται και θα καταραίει. Να πούμε για την ακρίβεια και τη μεγάλη ενεργειακή φτώχεια, όταν από κοινού και εναλλάξ υπηρετήσατε την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητικοποίησης της χώρας μας και τα διάφορα με τα οποία παραμυθιάζετε τον κόσμο ως δήθεν πράσινη μετάβαση. Και σήμερα βλέπουμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, όχι μόνο στο ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και στα παλαιωμένα, τα κακοσυντηρημένα δίκτυα που καταραίουν μετά από φυσικά φαινόμενα, καταδικάζοντας την παγωνιά, στο σκοτάδι, νοικοκυριά, ακόμα και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Να πούμε για τη διάλυση κάθε έννοιας πολιτικής προστασίας για τα κρίσιμα έργα και υποδομές στην αντιπλημμυρική, στην αντιπυρική, την αντισεισμική θωράκιση. Έργα και υποδομές που δεν σχεδιάζονται και δεν υλοποιούνται ποτέ με καμιά κυβέρνηση και με καμιά περιφερειακή διοίκηση. Για όλους εσάς, αυτά τα άκρως απαραίτητα έργα δεν είναι ελκυστικά, και δεν είναι ελκυστικά για σας μόνο και μόνο γιατί στα έργα αυτά δεν μπορείτε να βάλετε διόδια, δεν μπορείτε να βάλετε χαράτσια για να τα μασάνε τα φτωχαδάκια, οι μέτοχοι δηλαδή των διαφόρων μεγάλων ιδιωτικών μονοπωλιακών εταιριών. Να πούμε για τα εργασιακά, που πριν 10 χρόνια ακριβώς η τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κατέβασε σε ένα βράδυ με υπουργική απόφαση τον κατώτατο μισθό και αφαίρεσε από τα συνδικάτα τη δυνατότητα και το δικαίωμα να διαπραγματεύονται, να παλεύουν για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Για να έρθει μετά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που όχι μόνο δεν επανέφερε τον κατώτατο μισθό στα 751, αλλά υιοθέτησε αυτόν τον άθλιο
απαράδεκτο μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για τον κατώτατο μισθό με βάση τα κέρδη του κεφαλαίου, που τα ονομάζετε μάλιστα χωρίς να ντρέπεστε όλοι σας «αντοχές της οικονομίας», λέει. Να πούμε για τις ιδιωτικοποιήσεις, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε πάντα ως σήμα κατά τεθέν και που ο ΣΥΡΙΖΑ την συναγωνίστηκε επάξια και σε αυτό. Ελληνικό, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηρόδρομοι και πολλά ακόμα άλλα, μακρύς ο κατάλογος. Και το αποτέλεσμα, στην ιδιωτικοποιημένη από το ΣΥΡΙΖΑ τρένοσε, ο σειρμός του τρένου προχθές με τη χιονόπτωση δεν κατάφερε να φτάσει ούτε μέχρι την Ινώη, γιατί μια προβλέψιμη κακοκαιρία έπιασε το τρένο από τα αυτή, μην την περνάς τη γευγελή, που λέει και το γνωστό όμορφο τραγουδάκι του Μάλαμα. Πάμε παρακάτω. Να πούμε για τη νέα ιερή αγελάδα όλων σας, το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, που το ψηφίσατε από κοινού στα Μουλοχτά μέσα στο κατακαλό καιρό και που δεν είναι τίποτα άλλο από το νέο υπερμνημόνιο για το λαό μας αλλά και για τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Και κρύβεται ότι αυτό το ταμείο δεν είναι ένας κουμπαράς που μοιράζει χρήμα αβέρτα, αλλά συμπυκνώνει και μια ολόκληρη στρατηγική. Τη στρατηγική της λεγόμενης πράσινης ψηφιακής μετάβασης με ζεστό χρήμα που κατευθύνεται στους αντίστοιχους ομίλους και με τους λαούς να φορτώνονται νέα προαπαιτούμενα αλλά και νέα πράσινα αυτή τη φορά χαράτσια. Ή μήπως θέλετε να μιλήσουμε για το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο όλων, την ταύτισή σας κυρίως στην εμπλοκή της Ελλάδας σε επικίνδυνα αμερικανοατοϊκά σχέδια. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμούς που τους ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός για να θησαυρίζουν τα μονοπόλια των στρατιωτικών όπλων που παρέα ψηφίσατε στη Βουλή, είτε αυτό αφορά συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είτε με τη Γαλλία, άλλους επικίνδυνους παίκτες. Και θυμίζουμε το εξής. Όταν δρομολογήθηκε η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε για τις νέες αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, την οποία συμφωνία σήμερα επεκτείνει και μονιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σας λέγαμε ότι σε μια πορεία κλιμάκωσης του ανταγωνισμού ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία, Κίνα, αυτές οι βάσεις που είναι κέντρα προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική, κυρίως Ευρώπη, για την περικύκλωση της Ρωσίας, θα γίνουν στόχος αντιπίνων και μαγνήτης κινδύνων για τον ελληνικό λαό. Και τότε κάποιοι γελούσατε χαζοχαρούμενα εδώ μέσα, μέχρι που ήρθαν αντίστοιχες επιθετικές προειδοποιήσεις εκ μέρους της Ρωσίας και πάγωσε λίγο το χαμόγελο στα χείλη σας και τρέχατε διπλωματικά να καταλαγιάσετε τα πράγματα. Και το λέμε για να τα ακούσει κυρίως ο ελληνικός λαός από τώρα και να πάρει τα μέτρα του. Να παλέψει ώστε κανένας στρατιωτικός, κανένας φαντάρος, κανένα ελληνικό μέσο, καμιά υποδομή σε ελληνικό έδαφος να μην χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, δεν ξέρω ποιον άλλον, είτε στην Ουκρανία είτε οπουδήποτε αλλού. Και σας προειδοποιούμε ότι θα έχετε εγκληματικές ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό όσες κυβερνήσεις βάλατε την υπογραφή σας σε μια τέτοια πολιτική συνειδητή επιλογή. Να σας θυμίσουμε τι άλλο μας λέγατε τότε και η μεν και η δε, ότι αυτές οι συμφωνίες δήθεν θωρακίζουν την άμυνα, την προστασία, την ασφάλεια της χώρας, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως την θωρακίζουν και η αγωγή τύπου EastMed, που κι αυτό το ψηφίσατε παρέα. Και πριν αλέκτορ φωνήσε, ήρθαν οι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, να αποσύρουν τη στήριξή τους στον αγωγό για να σας αδειάσουν μεγάλο πρεπός. Γιατί βλέπετε, εν ώψη ιδιαίτερα του ανταγωνισμού με Ρωσία και Κίνα, η Τουρκία τους είναι
πολύτιμος παίκτης για τη συνοχή της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και επειδή πλέον μοιάζεται όλο και περισσότερο στις βασικές πολιτικές επιλογές σας, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αρχίζετε να μοιάζετε και στη φυσιογνωμία και στη λειτουργία των κομμάτων σας. Ξεκίνησε παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, τις γνωστές Αμερικανιές, με την περιβόητη ψηφοφορία από τη βάση. Τη συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, μετά το Κινάλ, ξανά, ως απάβγασμα δημοκρατίας. Τώρα τις μιμείται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτή μια ακόμα απόδειξη ότι έχει πάρει οριστικό, αμετάκλητο διαζύγιο με ό,τι μπορεί να θυμίζει αριστερά, όπως την αισθάνονται γνήσια απλοί άνθρωποι του λαού, αγωνιστές, άνθρωποι της αριστεράς. Αφού μια τέτοια αριστερά δεν θα είχε καμιά σχέση με τα αστικά κόμματα που βλέπουν τη συμμετοχή της βάσης τους, του λαού, στις πολιτικές εξελίξεις ως χειροκροτητή, κυρίως ως προεκλογικό ντεκόρ, ως ακολούθους στα social media τώρα ή ως ένα άθροισμα σε διαδικασίες ανάδειξης αρχηγικών κομμάτων σε ένα κακέκτυπο του star system ελληνιστή. Όλα όσα δηλαδή καμιά σχέση έχουν με την πραγματική δημοκρατία, την ενεργητική συμμετοχή. Γιατί η αρχή του ενός τελικά που δεν υποχρεούται ως εκλεγμένος από τη βάση και από το λαό, να δώσει λόγο σε κανέναν, σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν είναι δημοκρατία, είναι η μέγιστη υποκρισία. Και αυτό το βλέπουμε στα άλλα κόμματα, θα το δούμε, το βλέπουμε και σε εσάς ήδη. Γι' αυτό να σας ξαναθυμίσουμε και κάτι. Μαθήματα πραγματικής δημοκρατίας και συμμετοχής σε όλους μπορούν να δώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, μέσα στο κίνημα, με τις συλλογικές διαδικασίες τους, τις ζωντανές συνελεύσεις τους, το ίδιο και οι αυτοαποσχολούμενοι, οι διοπαλεστές αγρότες μέσα από τους συλλόγους τους, οι μαθητές και οι φοιτητές στα αμφιθέατρα. Εκεί μπορεί να ακουστεί δυνατά και η αντιπαράθεση των απόψεων, οι προβληματισμοί και να καταλήγονται τα ζητήματα, οι μορφές και το περιεχόμενο της πάλης τους. Εκεί μπορεί να ακουστεί δυνατά αυτό που το ΚΚΕ λέει από την πρώτη στιγμή και σήμερα μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε τη ζωή σας μπροστά στα κέρδη των καπιταλιστών που μας καταδικάζει στη φτώχεια, στη μιζέρια, στη δουλειά, ήλιο με τον ήλιο, που βάζει εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών μας, σε ένα σχολείο και σε ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί για τους επιχειρηματίες και γι' αυτό χρειάζεται και την αστυνομία, που μας μπλέκει στα σχέδια πολεμοκάπηλων συμμάχων της. Σήμερα όμως, το ίδιο δυνατά με το καμιά εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί και πρέπει να ακουστεί και το καμιά προσδοκία από το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να γίνει ξανά χαλίφη στη θέση του χαλίφη για να κάνει τα ίδια με ίσως κάπως διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης. Αυτό το έργο το έζησε ο λαός μας ξανά και ξανά πάρα πολλά χρόνια. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, μετά ΠΑΣΟΚ, ξανά Νέα Δημοκρατία, μαζί, χώρια, μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάλι Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας η εναλλαγή ίδιων ή παρεμφερών αντιλαϊκών πολιτικών. Τώρα, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε για πολιτική αλλαγή και ο Τσίπρας έβαλε ξανά το φωτοστέφανο του Σωτήρα, λες και μπορεί ο λαός να ξεχάσει τις μεγάλες ευθύνες του και του ίδιου και του κομματός σας. Ναι, αγαπητοί κύριοι, σήμερα ο λαός περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή. Όχι όμως αυτή που λέτε εσείς, που εναλλάσσει διαχειριστές στην ίδια αντιλαϊκή πολυκατοικία που είναι σάπια από τα θεμέλια. Έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή που θα γκρεμίσει το παλιό και το σάπιο για να χτίσει το νέο, το καινούριο, με τον ίδιο το λαό κυρίαρχο. Ο ελληνικός λαός
έχει κουραστεί πλέον από σωτήρες, δεν έχει ανάγκη από άλλους σωτήρες, ιδιαίτερα από σωτήρες στάρ. Το σύνθημα του ΚΚΕ, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, δεν είναι απλά ένα σύνθημα που γεννήθηκε μέσα στη μάχη, στην αλληλεγγύη, στην οποία δίνουν όλες τους τις δυνάμεις τα μέλη, οι φίλοι, οι αγωνιστές που συμπορεύονται με το ΚΚΕ. Όπως αποδείχθηκε στη μάχη για την προστασία από τις πυρκαγιές στην Εύβοια, αλλού, όπως αποδείχθηκε και τις δύσκολες ώρες της εγκατάληψης στο Χιονιά της Αττικής Οδού, όπου πάλι πρώτοι, πριν ακόμα εμφανιστεί το επιτελικό κράτος, ο στρατός ακόμα περπατώντας χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι, που και σε αυτά τα παιδιά βέβαια μετά αξίζει μπράβο για αυτό που έκαναν, όπου πάλι όμως εκεί πρώτα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ήταν από τις κομματικές οργανώσεις των γειτονικών δήμων της Αττικής Οδού, που μοίραζαν ό,τι μπορούσαν να βρουν εκείνη την ώρα το βράδυ, τρόφιμα, μπισκότα, σοκολάτες, μπουκάλια με νερό, και τα μοίραζαν σε όσους είχαν εγκλωβιστεί είτε στα πούλμαν, στα λεωφορεία που τους μετέφεραν από τους εργασιακούς χώρους της Ανατολικής Αττικής γυρνώντας από τις δουλειές τους, είτε μέσα στα αυτοκίνητά τους. Το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό είναι θέση που φωτίζει την προοπτική για να ζήσουμε με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας στη σημερινή εποχή. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό οικοδομώντας το δικό του κράτος, το κράτος των εργατών, του λαού, για τις δικές τους ανάγκες, κόντρα στη σημερινή βαρβαρότητα που αναβλύζει από παντού. Όσο θα περνάει από το μυαλό σας ότι αυτές οι δύο απλές κουβέντες ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με συμπόρευση με το ΚΚΕ, τόσο τα επιτελεία σας, τα μέσα σας, θα ξεθάβουν όλο εκείνο τον αντικομουνιστικό οχετό, όπως κάνετε και αυτές τις μέρες, όπου ανακαλύψατε δήθεν αποκαλυπτικά τάχα άγνωστα έγγραφα, λέτε, που το ΚΚΕ βέβαια τα έχει δώσει στη δημοσιότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χώρια που είναι γνωστό ότι με τέτοιες ανυπόστατες επί της ουσίας κατηγορίες εκτελέστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές από το 1944 ως το 1974 και μετά από το μεταμφυλιακό κράτος μετά το 1949. Και καλά, αυτός ο, πώς τον λένε, αυτός ο ξένος ιστορικός, ο ιστοριοδίφης, τον ξεχνάω, ο Παπαρατσένκο, κάπως έτσι, Παπαρατσένκο. Αλλά καλά αυτός. Θα το γράψουμε στα πρακτικά σωστά. Τον προσπερνάμε να τον βάλουμε σωστά, ναι. Αλλά οι εγχώριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και της Εστίας και της Δημοκρατίας, άλλων site των κοινωνικών μέσων δικτύωσης δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν. Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Μάλιστα, ένα από αυτά τα φιντάνια, ο γνωστός αντικομουνιστής Μαρατζίδης, που έκανε καριέρα με το μίσος του για το ΕΑΜ, για το Δημοκρατικό Στρατό, σήμερα όλος τυχαίως αρθρογραφεί και στην Αυγή και στην Καθημερινή. Να τον χαίρεστε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναφέρομαι τώρα εδώ στις διάφορες φασιστοφυλάδες που κι όλες σας θα τις έχετε ξεφυλίσει και λοιπά που κυκλοφορούν, αλλά μόνο στις ευυπόληπτες, υποτίθεται, έγκριτες αστικές εφημερίδες. Τόσα έχει αγράψει περί όλων αυτών των φοβερών ντοκουμέντων η εφημερίδα του Κουκουέ ο Ριζοσπάστης, ενώ βρίσκονται και στο εξάτομο δοκίμιο ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τους συνιστούμε, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από τη σύγχρονη εποχή, αφού διαβάσετε και το άρθρο του Ριζοσπάστη σήμερα, που σας το καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής για να το έχουν υπόψη τους οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και μια κουβέντα ακόμα. Μην προκαλείτε και πολύ, γιατί αν ανοίξουμε και εμείς το στόμα μας καμιά ώρα, με ονόματα όμως,
και με διευθύνσεις και για τη δεκαετία του 40 και για όλη την περίοδο μετά του μετεμφυλιακού κράτους, δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση σήμερα θα τελειώσει και ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του. Για μας όμως δεν τελειώνει, άλλωστε το είπαμε, έτσι ξεκίνησα κάπως την παρέμβασή μου σήμερα. Σήμερα αυτά είπαν και όλοι οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Ο αγώνας συνεχίζεται στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, σε πόλεις, σε χωριά, σε σχολεία, σε σχολές, για να εισπράξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα άλλα κόμματα που είναι βαστάζι της ίδιας πολιτικής, το σάπιο συνολικά σύστημα, την πραγματική μομφή και καταδίκη των εργαζομένων του λαού της νεολαίας. Αυτή η πραγματική μομφή και καταδίκη μπορεί να γίνει δύναμη αντίστασης, ανατροπής. Αυτή τη μομφή φοβάστε και από αυτή δεν πρόκειται να γλιτώσετε. Μην κουνάτε το κεφάλι. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, λέει ο λαός μας. Και έχει απόλυτο δίκιο.